Και δίνουμε συνέχεια στα αναλυτικά μας γεγονότα, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε στην ζωντανή μας σύνδεση με την συνάδελφο, την Ιωάννα Καραγιάννη, η οποία βρίσκεται στο Βασιλικό, στην γέφυρα στο Βασιλικό, και έχει μαζί της τώρα και τον κύριο Κώστα Μπασδέκη από την Λαϊκή Συσπήρωση, από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, που ζητά μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες στο ΚΚΕ και να κηρυχθεί και σε έκτακτη ανάγκη ο νόμος. Έτσι, Ιωάννα, να τον ακούσουμε τον κύριο Μπασδέκη. Ακριβώς, Μαρία. Κύριε Μπασδέκη, είδατε από κοντά τις πληγές στις περιοχές. Εκτός από τα μέτρα ανακούφισης που εσείς ζητάτε και πολύ γρήγορα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο νομός, τι είναι αυτό που ο κόσμος σας ζήτησε? Κοιτάξτε, αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή και είναι αναγκαίο είναι να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές που έχουν υποστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής. Γρήγορα να γίνει και άμεσα η καταγραφή των ζημιών, γιατί όσο περνάει ο καιρός, οι ζημιές και θα αυξάνονται και δεν μπορούν να αποτυπωθούν όπως θα πρέπει στη συνέχεια από τα συνεργεία. Αλλά κυρίως αυτό που ανησυχεί τον κόσμο και σήμερα, τούτη την ώρα που συζητάμε, επειδή ο κόσμος βρίσκεται στον δρόμο, είναι ότι πρέπει να βρει οπωσδήποτε απόψε στέγη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος προσπαθεί να βρει σε φιλικά σπίτια, προσπαθεί να, κάπου να βρεθεί, να βρει τρόπο να, κάπου μια γωνιά, εν πάση περιπτώσει, να σταθεί. Η περιφέρεια δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν έχει καταγράψει το σύνολο των ετούντων κατοικία αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε άμεσα να βρεθεί τρόπος να, κόσμος να πάει σε σπίτια. Το άλλο ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μας εκφράζεται σε αυτή τη φάση όπως το βλέπουμε είναι ότι οι ανησυχίες μας, οι οποίες είχαμε από την περσινή χρονιά τέτοια ακριβώς περίοδο, θα θυμάστε, με τις ζημιές που είχαμε από τις φωνικές πυρκαγιές και από τις μεγάλες και σε έκταση πυρκαγιές που είχε υποστεί η περιοχή εδώ της Εύβοιας, εκδηλώθηκαν και εκφράστηκαν με τον πιο δυνατό τρόπο. Θέλουμε να εκφράσουμε με αυτή την παρέμβαση που κάνουμε και τα συλληπιτήριά μας στα θύματα που έχουν φτάσει στα 7 ήδη, από ό,τι μου είπατε, γιατί ήξερα για 6 και ήδη είναι στα 7. Και φυσικά τη συμπάθειά μας σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον δρόμο εξαιτίας της πλημμύρας που δεν αποφύγαμε, εξαιτίας της απουσίας των έργων υποδομής που έπρepε να γίνουν προστασίας και θωράκισης. Πιστεύετε, ήσασταν εδώ, κύριε Μπασδέκη, χθες το βράδυ, είδατε το πλημμυρικό φαινόμενο, την ένταση της βροχής? Το πλημμυρικό φαινόμενο και η έντασή τους μπορεί να ήταν μεγάλη, αλλά θα ήταν μειωμένες οι όποιες επιπτώσεις αυτού του φαινομένου αν είχαν γίνει και τα απαραίτητα έργα υποδομής. Δυστυχώς, έργα υποδομής εμείς δεν έχουμε. Προηγουμένως, Ιωάννα, είπε και ο κύριος Λέκας, τον ακούσαμε προηγουμένως, να λέει ότι κυρίως για τα πολιτικά είναι ένα σημείο που δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι θα δώσει πλημμυρικό φαινόμενο. Ο κύριος Λέκας, αυτό που διατύπωσε προηγουμένως, είναι για τα πολιτικά κυρίως. Είναι μια περιοχή που κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να δώσει ένα τέτοιο πλημμυρικό φαινόμενο. Το δάσος είναι πολύ πυκνό και είναι μια λεκάνη που δεν έχει δώσει στο παρελθόν ανάλογα προβλήματα. Σίγουρα. Τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να είχαν κάποια ένταση. Μπορεί να ήταν πάνω από το προβλεπόμενο αυτό που προέβλεπε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έτσι τουλάχιστον είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εγώ αναφέρομαι στις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Και οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου μπορούσαν και να είχαν προβλεφθεί και επειδή επί μακρόν τονίζουμε και στα περιφερειακά συμβούλια και ιδιαίτερα επειδή βρισκόμαστε στο Λίλαντα. Πείτε μου, ποια είναι τα αναγκαία έργα που έχουν γίνει στο Λιλάντιο πεδίο ώστε να αποφύγουμε αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή και με τη γέφυρα, αλλά και αυτό που έχει συμβεί παρακάτω με τον κόσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον δρόμο? Περίπου 700 άτομα, Μαρία, έχουν πληγεί στο Μπούρτζι, εδώ, στο Λιλάντιο πεδίο. Σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μπασδέκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλα θύματα. Αυτή είναι η δική μας πεποίθηση για απόψε. Όλων. Και άμεσα ζητάμε αυτή τη στιγμή να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές οι οποίες υπάρχουν με πολύ γρήγορο τρόπο. Έχει κοπεί και η Βόρεια και η Νότια Εύβοια. Ο δρόμος Χαλκίδας, Ιστιαίας Χαλκίδας, έχει Εδιψού Χαλκίδας, συγγνώμη, σε κάποια σημεία του δεν έχει κοπεί η κυκλοφορία, Μαρία. Έτσι δεν λειτουργεί στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ακριβώς, σταύρος των πολιτικών, υπάρχει αστυνομία η οποία αποτρέπει αυτούς που θέλουν να πάνε προς τη Βόρεια Κυπριακή Εύβοια να προχωρήσουν προς τα πάνω. Να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Μπασδέκη. Άμεση αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και με πολύ γρήγορο τρόπο. Να είστε καλά, κύριε Μπασδέκη.